Πάμε, Παπάγο, φύγαμε. Έτοιμοι. Για να δούμε τι θα δείτε. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα τα δω live. Θα βάλουμε, λέει, μία τα πουλιά και μετά θα βάλουμε και τα μεγάλα. Έγινε. Πρώτα τα πουλιά και μετά οι μπαμπάδες. Εδώ είναι τα πουλάκια. Αυτά είναι τα πουλιά του Παπάγου. Τα καινούργια μοντελάκια που έχουν ψηλά φτεράκια. Μπράβο ρε Παπάγο, μπράβο, ναι. Ωραίος. Απολαυστικότατος. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ. Φτερουγισιές απλώματα με πλήρη άπνοια. Και πήγανε και κάτω εκεί στην κουρτίνα μερικά. Ωραίο φεύγα. Πολύ ωραίο, ναι. Πολυτελείας. Έχουμε και λαγουδάκια, λέω, φέτος. Και λαγουδάκια και κουνελάκια. Να τα, αυτά είναι τα λαγουδάκια του. Τα μακρινά. Κάτσε να δούμε και εδώ. Από πάνω έχει εδώ θέμα. Πω, πήγα απευθείας στο ψητό εγώ. Ναι, είναι φοβερά πουλιά. Φοβερά, φοβερά. Στρατιώτες. Και πάμε αυτά που είναι στον ήλιο. Έχουμε και τα παιδιά του ήλιου. Όλα είναι σε αυτό το πλάνο, αυτό το μοτίβο, ναι. Ναι, είναι άπαιχτος, παιδιά. Ο Παπάγος είναι άπαιχτος. Πραγματικά, ναι. Δεν υπάρχουν λόγια. Χωρίς λόγια, κοιτάξτε. Οπό, λέω. Να τα και τα λαλά. Έχουμε και λαλά. Να τα εδώ, αυτά είναι τα λαλά. Πλάτες και λαλά. Και ψηλά φτερά. Και στα ψηλά. Παπάγος ολέ. Παίζει μπάλα σαν τον Μπελέ. Αλλά είναι πραγματικά το κάτι άλλο, ε. Δεν υπάρχουν λόγια. Μπράβο ρε Παπάγο, μπράβο. Τώρα εδώ πάνε να αστιάσω ένα τζίνι που έχει φύγει πάρα πολύ μέσα. Ήταν εκείνος ο πρώτος, τα δύο που κάνανε τα κουνελάκια που λέγα. Παράτησε το φίλο του και έρχεται μονάχος του. Είναι αυτός που δεν γουστάρει, λέει, για πάρτι μου θέλω να πετάω. Πολύ ψηλά, παιδιά. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει λίγο πριν το πάτημα. Το βλέπουμε, βέβαια, για πλάκα φαίνονται και με τα μάτια, αλλά είναι αρκετά ψηλά τώρα. Σταθερά πουλιά, ακίνητα. Ένα-ένα, πόντο-πόντο. Και τελείως όρθια. Ναι, όχι, πλαγιαστό δεν υπάρχει εδώ, όχι, όχι. Πρέπει να τα έχει γυμνάσει πάρα πολύ. Πρέπει να έχουν φάει πολύ ξύλο αυτά τα πουλιά. Για να βγάζουν αυτό το πρόγραμμα. Αυτή την πενταξιά πρέπει να τη δει ο φίλος μου στην Αθήνα, ο Γλου Γλου. Μου στείλε μήνυμα σήμερα. Θέλω να δω τον Παπάγο, μου λέει. Τι κάνει με τα νέα του μοντέλα. Λοιπόν, Γλου, κοίτα να δεις το ύψος που έχουν πάρει. Χωρίς υπερβολές έχουν πατήσει τώρα, ναι. Φαίνονται τα βαράει ο ήλιος. Κάτσε να γυρίσω λίγο στροφή αριστερά, γιατί είμαι πάνω σε κάτι μπάζα. Σαν βλέπω ένα καραμπέρι. Αν είναι κιόλας. Σουλουπί, να το σε. Καραμπέρις είναι. Πω, καραμπέρις, λέω, μέσα στο γαλανό. Πεταλουδέ πέταμα. Πλάτη μας έχει γυρίσει. Και φεύγει μέσα, ναι. Μας έκανε πάσα σε έναν τενακλού. Και αυτός είναι τούμπανο. Όρθιος, ψηλός, φτερός. Δεν ξέρω τώρα, τα χτυπάει ο ήλιος επάνω και γυαλίζουν, δεν ξέρω πώς τα φαίνονται. Πάντως, μέσα εγώ από την κάμερα τα βλέπω super top. Μπράβο, μπράβο, ναι. Πολύ ωραία περιστρία, παιδιά. Παπάγο δεν παίζεσαι με τίποτα φέτος. Να και ένα τζινί, κάτσε να δούμε και το τζινί. Κάτσε, γιατί τραβάω τώρα, Παπάγο. Έχω πιάσει τον καλύτερο τζινί.
Έλα, τράβατα, τράβατα. Κάτσε να αφήσω το zoom. Όπου που είχα πάει. Και είναι και πουλιά, ε. Ρε, εσύ θα έρθουν τα πουλιά από εκεί. Τα ξεχάσαμε, πουλιά είναι, ε. Για να δω, ρε. Γυρνάει τώρα, έχει στροφάρει τους παπαγάλους. Σαν να κάτι βλέπω με το αριστερό. Μα έρχονται, έρχονται. Ναι, 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 ναι. Μαλλιοκούβαρα. Τα πουλιά. Μπράβο ρε τα πουλιά ρε. Τα πουλιάκια ρε. Κοιτάξτε βαζούρες που βγάζουν. Απίστευτο ρε. Και από πίσω μου έρχονται. Εδώ δεν πάω τα πιάσω. Όχι, όχι. Ανοίξανε πολύ και έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις. Έλα, να τώρα έρχονται και τα τελευταία. Βροχή ήρθανε, βροχή, βροχή, ναι. Απλά δεν μπορούσα να τα βγάλω από εκεί πάνω, ήταν πολύ δύσκολο να τα πιάσω από εκεί πάνω. Α, ήρθε κι ένας και δίλιασε. Κούναγε την πατσαβούρα. Νάτος. Πρέπει να κλείσε και η πόρτα. Κάτσε να τα δούμε και λίγο εκεί στη γωνία που πάνε. Θα τραβάω τώρα από μακριά, ε. Εντάξει, όχι πολύ, καμιά 50 μέτρα απόσταση είναι. Αυτά είναι τα πουλάκια του παπάγου. Και μετά θα δούμε και την ομάδα του, την ομάδα ομαδάρα. Τα πουλιά πάντως κάνανε φοβερή πεταξιά. Πραγματικά φοβερή. Να και ο μαυροούρης αυτός. Δεν ήταν καραμπέρης. Τελικά ήταν σούλπαρ μαυροούρης αυτός. Ωραία κομμάτια, μπράβο. Κομμάτια κομματάρες. Και είναι και αεκάρες. Ωραίος. Με φοράνε κίτρινα δαχτυλίδια γι' αυτό. Είμαι και γουάκετζης, εντάξει. Λίγο, όχι πολύ. Μπράβο ρε παπάγο, μπράβο ρε, μπράβο ρε. Πολύ ωραίος. Αυτά θα τα δούμε εδώ, παιδιά. Ήρθε η ομαδάρα μας όλη. Ήρθα κοντά τώρα. Πριν τα είχα τραβήξει ένα πλάνο από μακριά. Τα καινούργια του μοντελάκια. Τα μουκλούφια. Νομίζω ότι είναι μπιμπελό. Και πάνε και αυτά, τα έχει μάθει να πηγαίνουν και στη γωνία. Πάντα παραδοσιακά. Ο παπάγος όταν κρεμάει, τα πουλιά πάνε στη γωνία. Λοιπόν, για τους ειδήμονες λοιπόν, κάνουμε και τα κοντινά μας πλάνα. Πάμε και πιο κοντά, να δούμε και τρίχα και να δούμε και αυτά που δεν μπορεί να δει το μάτι μας στην πραγματικότητα. Τώρα αυτά που βλέπετε, το μάτι, το κανονικό δεν τα πιάνει έτσι παιδιά. Δηλαδή δεν βλέπει αυτή τη λεπτομέρεια, για κανένα λόγο. Αυτό μόνο η κάμερα το δείχνει. Έχει και μερικά καλά χαρακτηριστικά η κάμερα. Δεν τα κάνει η κάμερα αυτά έτσι, είναι έτσι κανονικά. Λοιπόν. Σκορπίσανε τώρα, φύγανε από τις θέσεις τους. Λοιπόν, αυτά είναι. Τα πουλιάκια θα δούμε και τώρα τα μεγάλα. Έτοιμος λοιπόν ο Γιάννης. Να πετάξει τα περιστέρια του φίλου μας του παπάγου. Είδαμε τα πουλάκια, τώρα θα δούμε και τα μεγάλα. Τώρα σηκώθηκε και ο ίδιος. Ναι. Θέλει να αναλάβει δράση αυτός. Ναι, 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 ακριβώς. Όπως τα λες είναι, Βασίλη, ναι. Ακούστηκε και η δήλωση του Βασίλη, του Καραβάκα. Βγαίνει σιγά σιγά η ομάδα. Και σε λίγο θα δούμε λοιπόν αυτή την απογευματινή πεταξιά εδώ στη Λάρισα του φίλου μας του παπάγου. Του γνωστού πια, του παλιού παπάγου, ναι. Αυτές είναι τραβηξιές που θα τις βλέπουν κάποτε οι νέοι περιστεράδες οι σημερινοί και θα θυμούνται τα παλιά.
Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ καλή πεταξιά. Αν πάρω παράδειγμα από τα πιτσούνια, λογικά τα μεγάλα θα πρέπει να βγάλουν μάτια, ναι. Να τι ομάδα, αυτή εδώ είναι. Αυτά θα πέταξω. Ομάδα ομαδάρα. Α, από εκεί στο συννεφάκι. Καρτ ποστάλ. Καρτ ποστάλ, ναι, ναι, ναι. Ωραία, πλάτες, με πλήρη άπνοια, ε. Πλάτες και φεύγα. Ωραία, Λάρσα, σε είδα και λαχτάρισα. Και πάμε ακόμα, ε. Ωραίες εικόνες, ναι, εντάξει, εντάξει. Εδώ υπάρχει η Λάρσα με όλη τη σημασία της λέξεως. Αλλά ο Παπάγος έχει και ιδιαίτερα φτερά. Και πλάγια, ωραία ανεβάσματα. Και εδώ κάτω, κοιτάξτε, τι σκόρπιο κάνανε. Έχουνε πιάσει όλο τον ντουνιά. Όλο τον ντουνιά, ναι, 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 όντως. Πάνε ακόμα, πάνε, δεν στρίβουνε καθόλου. Απλά έχουν κάνει ένα κύκλο τώρα, ένα τόξο. Και εκεί που έρχονται βγάζουν αυτό το φτερό, ναι. Φτερά πολυτελείας, αυτό είναι ένας ακραίος. Και ο άλλος από πάνω, όλοι είναι ίδιοι. Ναι, παιδιά, ο Παπάγος είναι μια μαγεία, όντως. Είναι, κάνει μια πεταξιά αυτή τη στιγμή που θα γράψει πολύ. Ναι. Ναι, ναι, παρόλο που έχουμε γαλανάδα και είναι τζινιά, αυτή η πεταξιά θα γράψει πολύ. Το λέω και το εννοώ. Τα πουλιά έχουν εξαφανιστεί. Στην ευθεία και στο ύψος. Και βγάζουν αυτά τα φτερά. Πάω λίγο πιο κάτω, κατεβαίνω τη μηχανή. Εδώ άλλη, μια διάδα. Στο υπερπέραν του υπερπέραντος. Ο υπερπέραν. Και άλλα ταξιδεύουν ακόμα. Και φτερουγισιά, φτερουγισιά, ε. Κοιτάξτε διαγώνιο. Αφήνω αυτά τα πολύ μακρινά και θα πάω τώρα, έχω σημαδέψει μέσα στο σύννεφο εκεί, λίγο τάδα με το αριστερό μάτι. Έχει περιστέρι εκεί σίγουρα, να το. Wow! Αυτά είναι στο χιλιόμετρο, ναι. Στο χιλιόμετρο και έρχονται. Μπράβο ρε Παπάγο, μπράβο, μπράβο. Να έχεις μάτια να τα βλέπεις. Και αυτιά να τα ακούς όταν κρεμάνε. Κοιτάξτε εδώ ακινησίες όταν έρχονται. Λοιπόν, θα τον αφήσω όμως. Θα τον αφήσω, ναι. Μέσα εκεί. Για να δούμε τώρα. Απ' τη δεξιά πίσω προς τον ήλιο. Κάτσε, κάτσε. Εδώ έχουμε άλλο θέμα. Πήγα να πέσω τώρα, γι' αυτό κουνιάται τη κάμερα. Είμαι σε ένα λοφάκι πάνω. Να το περιστέρι είναι, ναι. Ω, τι έγινε ρε. Πέρασε κόντρα από κάτω και πάει εξαφανιζόμενος όλο από τη δυτική μεριά, ναι. Και ανεβαίνει, κοιτάξτε, κατακόρυφα. Πώς κάνουν αυτοί οι αθλητές την κατακόρυφα που λένε, έτσι πάει αυτός εδώ τζινής. Έφυγε, πάει, πάει, άντε γεια. Τώρα τραβάω από την ανάποδη πλευρά, ε. Κοιτάξτε τώρα, αφήνω από εκεί, κοιτάξτε, κάνω τόξο, φεύγω, 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 φεύγω. Και πάω τώρα, πού να πάω, ψάχνω τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Ρε, ψάχνω να βρω ένα περιστέρι στο πουθενά, ρε. Να, εδώ, 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 εδώ. Στο γαλανό, νομίζω ότι κάτι, βλέπω κάποια στίγματα. Όχι, να τα, περιστέρια είναι. Είδατε τι τόξο έκανα, τι κύκλο. Και έχω πιάσει μια διάδα. Και όλα αυτά γίνονται εδώ στη Λάρισα. Με μηδέν δύναμη αέρος. Δηλαδή μηδέν μποφόρ. Αυτά ερχόντουσαν και ξαναφεύγουν πάλι πίσω. Είναι αυτό που λένε, το αίμα νερό δεν γίνεται. Και αν γίνεται, δεν πίνεται. Παπάγος λοιπόν, απολαύστε. Στο σβήσιμο τώρα, τολμώ να το πω. Βλέπετε και τις φλασιές. Ναι, μου έχει τελειώσει όλο το ζουμάρισμα. Ένα-ένα. Δεν υπάρχουν δύο. Αυτά ήταν δύο και χωρίσανε. Για να δω. Θα το πιάσω το άλλο. Μπα, δεν υπάρχει πουθενά. Κάτσε να γυρίσω πίσω. Να πάρω φόρο, μπας και βρω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ψάχνω λοιπόν. Πού είναι, δεν έχει περιστεριά. Πάπαλα. Εδώ, άμα πάω
νομίζω. Να το. Ωραία, ένα τζιναράς. Δύο είναι. Το άλλο έχει λίγο, μπορεί να είναι και καραμπέρι, αλλά κάτσε, έχω πιάσει το τζινί. Παιδιά, στην κυριολεξία ένα είναι, το περιστέρι είναι τόσο όρθιο που φαίνεται μια γραμμή ουρά από κάτω. Τώρα πάει να στρίψει λίγο. Παρόλο που κοιτάει ανάποδα, είναι καρφί επάνω. Στο κάρφωμα, ναι. Πάει, τέλος. Εγώ τελείωσα τη λήψη μου. Ο παπάγος είναι, βλέπω, χαλαρός. Ρε, ας τη σημαία, ρε. Δεν έχει νόημα, ας την κάτω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Προσοχή. Άγια σου, που κουνάς τη σημαία. Λοιπόν, παπάγο, καταρχήν εκεί που έχουν πάει τα πουλιά, λίγες βούτες πάνε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Εκεί που τα στείλες και όπως πήγανε. Τώρα θέλω και μια καλή επιστροφή. Για να κλείσει το έργο τέλειο, να έχουμε αρχή, μέση και τέλος. Λοιπόν, περιμένω κι άλλο, εντάξει. Είμαστε στα 8 λεπτά, είπε θα τα αφήσει 10. Για να κάνω εγώ μια προσπάθεια να δω. Δεν νομίζω όμως, όχι, δεν μπορώ, ρε παιδιά. Θα κάνω να δω που παράει ο ήλιος, σαν να λαμπυρίζει κάτι. Δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Από τι έγινε. Καραμπέρις είναι, και δίπλα βλέπω ένα τζινί. Καρακανάτης, πάντως βλέπω, ή γυαλίζουν τα φτερά από τον ήλιο. Καρακανάτης μπορεί να είναι εσύ. Ρε παιδιά, εσείς τα βλέπετε. Τι να δούνε τώρα. Στίγματα. Να κι άλλο. Αυτά τώρα, εάν δεν τα βάλαγε ο ήλιος, δεν θα τα βλέπω κι εγώ. Δεν ξέρω αν φαίνονται στην τηλεόραση. Εδώ τα βλέπω πάντως εγώ κουκίδες. Και τα αφήνει ακόμα το θηρίο, ε. Πάμε για 10 λεπτά. Κάτι ακούω τώρα στο κινητό. Λοιπόν, εγώ κατεβαίνω κάτω, κλείνω και την κάμερα. Ναι, δεν λέει τώρα, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν. Θα τα αφήσει κι άλλο. Κλείνω τη μηχανή και θα την ανοίξω μετά. Πάντως ο παπάγος, ένα τελευταίο πλάνο, βλέπω τα καμαρώνει, άτονα. Τα ευχαριστιέται, ναι. Πολύ ύψος, ε. Μα ψέτα, ρε. Κάνουμε συνέδριο. Πώς έδινε να τα αφήσει, ρε. 12. Είχε περάσει τα 10 λεπτά. Αυτό είναι το κάλεσμα. Έκανα την κουραντίνα μια στροφή, άλλη μία. Ωραία καρακανατάκια. Εύκολος στόχος. Αλλά θα τα έχουμε τώρα, κοίτα. Γλυφιτζούρια ένα για τον μπανάνι. Ιπ. Κάναμε και το οφτάρι. Ναι, χάζευε. Χάζευε εσύ. Χάζευε. Θα σε βάλω τιμωρία, μια εβδομάδα νεστικός. Έχουνε βάλει ήδη τα πουλιά. Και νομίζω... Για κάτσε να πάω μια γρήγορη. Να, ναι. Όχι, δεν πάω. Όχι, δεν το χαλάω τώρα. Ωα, από πίσω μου. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Παναγία μου, Χριστέ μου. Τι γίνεται, παπαγάλε. Να τα πουλάκια περιμένουνε. Κοιτάξτε πώς με κοιτάζουν όλα, ε. Πιτσουνάκια μου. Αυτά όχι πιτσουνάκια, είναι μεγάλα. Πουλάκια μου, με κοιτάτε, ε. Κοιτάξτε λίγο στην κάμερα. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι τα μεγάλα, λοιπόν. Έχει κάτσει ο μπανάνης τώρα έτσι κάτω και τα τραβάει. Αυτά λοιπόν είναι τα λαρσέικα του φίλου μας του παπάγου, ο οποίος είναι και αυτός μέλος του Συλλόγου της Λαρίσης και έχει δίνει συμμετοχή με αυτά τα περιστέρια που είδατε και νομίζω ότι είναι επάξια. Τιμάνε το σύλλογο δηλαδή και με το παραπάνω αυτές οι βούτες, ναι. Εδώ στη Λάρισα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από καμία άλλη βούτα. Γιατί είναι και βούτες και θεαματικά περιστέρια. Βούτες σημαίνει βουτάνε, έτσι. Και θεαματικά περιστέρια είναι εκείνα εκεί που τα ακροβατικά που λέω, κάνουν και ακροβατικά. Το έχουν όλο το πακέτο. Μιλάμε για μια υγρασία αυτή τη στιγμή
πλήρη άπνοια, καταχύμωνο και 20 βαθμοί θερμοκρασία. Και βγάλανε αυτό το πρόγραμμα. Και είναι και βούτες. Ναι, είναι βούτες. Δεν νομίζω να υπάρχει καμιά αντίρρηση σε αυτό. Όχι. Παπάγος λοιπόν. Ένα απογευματάκι του χειμώνα. Στην καρδιά του χειμώνα. Εδώ στη Λάρισα. Σε είδα και λαχτάρισα. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, συνονόματε, παπάγο κοινός που σε ξέρει όλος ο κόσμος, έκανες μια πεταξιά και νομίζω ήθελες να αποδείξεις ότι τα πουλιά που πέταξες το καλοκαίρι είναι αυτά. Αυτά. Ναι. Και τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Λοιπόν, έκανες μια μεταξιά πολυτελείας στα μάτια τα δικά μου και νομίζω και στου κόσμου. Ελπίζω ότι σου έχω κάνει καλύτερα βυξιά, γιατί με βοηθήσανε πολύ τα περιστέρια σου. Ναι. Ήτανε καθρεφτιζέ που λέω, κάδρα, κορνίζες. Δηλαδή τα είχα μπροστά μου, σταματήσανε, πήρανε τα. Απλώσανε, εξαφανιστήκανε, αλλά όλα γίνανε μπροστά μου. Δηλαδή είχαμε φωτογραφίες, εικόνες. Το πεσό σου ήταν συναρπαστικό, το λέω και το τονίζω. Μπορώ να πω το καλύτερο πεσό όσα χρόνια έρχομαι και σε βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει. Γιατί κάποια άλλα χρόνια είχες κάποια ψιλοπροβληματάκια, να λέμε και την αλήθεια, σε κάποια πουλιά. Δηλαδή αργούσαν λίγο να έρθουν. Σήμερα έρθανε τα περιστέρια σου, αυτή την ώρα βροχή. Δηλαδή όπως πρέπει να έρχονται οι βούτες. Ντάπα ντούπα, ground τέλος. Μπράβο σου λοιπόν, μπράβο σου και συγχαρητήρια. Και νομίζω να ευχαρίστησες τον κόσμο πραγματικά με αυτές τις δύο πεταξίες για να ανεβάσω και τα πουλάκια και τους μπαμπάδες. Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Μας θύμισες ακόμα μια φορά. Δεν έχω λόγια άλλα να πω. Τα είπες εσύ όλα. Δεν Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Όλα. Τουλάχιστον αυτά που είδα. Εντάξει, και αυτά που αισθάνομαι. Εμείς πάντοτε προσπαθούμε για το καλύτερο. Έγινε. Έτσι, έγινε. Στα περιστέρια. Και πάντα να προσπαθείς. Και πάντα δεν τελειώνει ποτέ το περιστέρι. Το περιστέρι είναι. Γι' αυτό και είναι ωραίο χόμπι. Είναι το τέλος τώρα. Έγινε, μπράβο. Γι' αυτό και είναι ωραίο χόμπι. Δεν έχει τέλος. Έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Σε ευχαριστώ και πάλι που μας θύμισες. Και εύχομαι πάλι του χρόνου ή ξέρω εγώ κάποιο καιρό τώρα πάλι στα πουλιά το καλοκαίρι να έχουμε να λέμε πάλι. Ακριβώς. Έτσι. Και για μένα, πάρα πολύ. Για μένα, άμα θες τη γνώμη μου, ναι. Αυτή η μικροαλλαγή που έκανες για μένα πέτυχε. Αλήθεια σου. Ναι, ναι. Στα μάτια τα δικά μου και στα γούστα είναι μου. Είναι τα δικά μου τα περιστέρια. Τα ξέρω οποία, ξέρω ναι. Τι είναι. Λοιπόν, αλλά λέω στα μάτια τα δικά μου και στα γούστα μου. Έτσι. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει δικαίωμα να γουστάρει ό,τι θέλει και να. Το αρέσουν ό,τι θέλουν. Αλλά στα μάτια τα δικά μου, επειδή μιλάμε μαζί και νομίζω και σε πολύ κόσμο αρέσουν αυτά τα στυλ περιστέρια. Έχουν αυτά τα φτερά και θα πετάνε χρόνια τα περιστέρια. Δεν θα είναι για μια σεζόν ή για δύο ή για τρεις. Δεν υπάρχει μια λήξη στα δικά μου τα περιστέρια. Τώρα, αν δεις εδώ μέσα, υπάρχει και 8 και 7 και 9. Τα τράβηξα. Είδαμε και τα ρουθούνια τους, τα είδαμε αυτά, ναι. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ και έγινε. Με υγεία. Γεια σου, Παπάγο. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και όλο τον κόσμο που θα με δει. Έγινε.